Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Φουλ επίθεση, όπως κάθε μεσημέρι από τις 2 μέχρι τις 3. Πάμε παρέα για μία ώρα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Εδώ είμαστε λοιπόν, φουλ επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Φυσικά η δυσάρεστη είδηση της σημερινής ημέρας είναι ο θάνατος του Βασίλη Βουρτζούμη, του υψηρά ετών team manager της Sky Aris. Συλληπιτήρια είναι το μόνο που μπορεί να πει κανείς σε τέτοιου είδους περιπτώσεις φυσικά. Κουράγιο στην οικογένειά του και στους δικούς τους ανθρώπους. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, νωρίτερα ακούσατε και από την Ελένη Τιμπούντου. Το θέμα προέκυψε με τις δηλώσεις του μάνατζερ του Πούκη, ο ατζέντης του Φιλανδού επιθετικού. Μίλησε μέσω της πατρίδας του στη Φινλανδία, ο Τέμου Τούρουνεν, και ουσιαστικά διέψευσε ότι έχει επέλθει συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Άφησε όλα ανοιχτά, τόνισε ότι ο πελάτης του είναι περιζήτητος. Και φυσικά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Φυσικά επιβεβαίωσε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια επιλογή για τον Πούκη. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς ακόμη να υπάρχει συμφωνία. Η μεταγραφή, μια πολύ δυνατή μεταγραφή, ήρθε από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ τη χθεσινή ημέρα. Χθες το βράδυ ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζούριτς. Μια πολύ χειρή μεταγραφή. Ενώ το πρωί ανακοινώθηκε ο Κουμεντάκης από τον Ολυμπιακό, έχοντας μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, και υπήρχε έτσι μια γκρίνια, να το πω έτσι, μια δυσαρέσκεια προς φίλους του ΠΑΟΚ. Το βράδυ, με την είδηση της μεταγραφής του Τζούριτς, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα από το ΠΑΟΚ, τα χαμόγελα επέστρεψαν και φυσικά η αισιοδοξία για τη νέα σεζόν είναι πολύ μεγάλη με τέτοιου είδους κινήσεις. Νωρίτερα ανακοινώθηκε επίσημα και η παραμονή του Γιάννη Τακουρίδη στην ομάδα, ο οποίος ανανέωσε με τον δικέφαλο. Για όλα αυτά όμως, για το βόλεϊ θα μιλήσουμε με έναν καθήλυνα αρμόδιο, με τον αντιπρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον κύριο Κώστα Παϊσιάδη, και αντιπρόεδρο της ΕΣΑΠ εδώ και λίγες ημέρες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παϊσιάδη. Καλησπέρα. Είστε καλά? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ωραία, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σε ρυθμούς Τζούριτς όλοι στον ΠΑΟΚ? Όχι σε ρυθμούς Τζούριτς, σε ρυθμούς δημιουργίας ομάδος. Γιατί μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή του Δημήτρη Τζούριτς στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πάει να είναι ένα ομαδικό άθλημα και πρέπει και το Τζούριτς να περιστοιχιστεί από τους ανάλογους αθλητές για να είναι όλο το ρόστερ έτοιμο για να διεκδικήσει τους στόχους που θα θέσουμε. Σίγουρα. Όσον αφορά τη μεταγραφή αυτή, υπήρχε προεργασία το τελευταίο διάστημα, έγινε συνεννόηση με τον προπονητή τον καινούριο, τον κύριο Στάνκου? Εντάξει, ναι, σίγουρα ο κύριος Στάνκου έχει υπόψη του ότι κινούμαστε για την απόκτηση του Τζούριτς και σίγουρα ενθουσιάστηκε με το που άκουσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να είναι ο Τζούριτς μέσα στη μηχανή του ΠΑΟΚ. Αλλά υπήρξε όμως αρκετή προεργασία εδώ και περίπου 10 μέρες. Ο Σαλόπουλος, ο Αντώνης, ο πρόεδρος του ΤΑΑ, μαζί με τον κύριο Κατσαρίν, είναι και οι άνθρωποι που οικονομικά μπήκαν στη διαδικασία αυτής της ακριβής για το τμήμα μεταγραφής. Και είναι και αυτοί που ολοκλήρωσαν, θα έλεγα, όλη τη διαδικασία της μεταγραφής. Ισχύει ότι ο Τζούριτς θα έχει ένα, ίσως το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει δώσει ποτέ το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ στην ιστορία του σε παίκτη? Ναι, νομίζω να ισχύει. Εντάξει, θα είναι και από τα ακριβότερα συμβόλαια νομίζω στην Ελλάδα. Αν κοιτάξτε, μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει όλα αυτά τα χρόνια, για να είμαστε έτσι ακριβείς στο τι έχει συμβεί, μπορεί ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να έχει σπουδαίους αθλητές στην πορεία του αυτή των τελευταίων ετών που κατακτά πρωταθλήματα και κύπελλα, μέσα στο ρόστερ του, όπως ήταν ο Ντάντε, όπως ήταν ο Γκόμες, όπως ήταν ο Κουρνέτας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι αθλητές ήρθαν σε μια ηλικία που πλέον βαδίζαν προς το τέλος της καριέρας τους. Ο Δημήτρης ο Τζούρης έρχεται σε μια εποχή που είναι σε μια ηλικία ακμής, αγωνιστικής ακμής, άσχετα αν είχε ένα τραυματισμό, δεν θα έλεγα σοβαρό, είχε ένα τραυματισμό ο οποίος τον κράτησε μετά από κάποιο διάστημα έξω από τους αγωνιστικούς χώρους πέρυσι, και μετά, επειδή έχει πολύ ακριβό συμβόλαιο ο συγκεκριμένος αθλητής, θεώρησε και η ομάδα ότι, επειδή είχε χάσει το στόχο του πρωταθλήματος, να πάει σε μια διαδικασία μαζί του και να μείνει απ' έξω. Για να μην στοιχήσει δηλαδή στην ομάδα ακριβά η κατάσταση του Τζούριτς. Δηλαδή δεν ήταν ότι ο άνθρωπος έμεινε έξω λόγω τραυματισμού και ότι είχε συνεχή αποχή αγωνιστική λόγω τραυματισμού, για να πούμε ακριβώς τι έχει συμβεί με το θέμα του Τζούριτς. Αλλά θέλω να καταλήξω στο ότι ο Τζούριτς είναι σε μια ηλικία ακμής αγωνιστικής και ηλικιακά, και πράγμα που σημαίνει ότι
Θα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταγραφή σε χαμηλότερα λεφτά από αυτά που συνέβη και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ. Για να πάμε τώρα, όπως είπατε και στην ωραία, φυσικά είναι ομαδικό το άθλημα και ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει και τις επόμενες κινήσεις του. Με το θέμα του Φιλίπποφ, τι περιμένουμε εκεί? Με το θέμα του Φιλίπποφ υπήρχε ένα θέμα με τη γαλλική ομάδα που έχει ένα προσύμφωνο, αλλά νομίζω ότι έχει τελειώσει και εκεί, είναι διαδικαστικό πλέον το θέμα. Υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, έχει προχωρήσει, νομίζω έχει έρθει και σε συνεννόηση και η γαλλική ομάδα και έχει βρεθεί και ο αντικαταστάτης του εκεί. Και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, ώρες θα έλεγα, θα είναι κανονικά, θα υπογράψει και θα ενταχθεί στην ομάδα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και για αυτόν. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Όσον αφορά αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι πήγε να δημιουργηθεί έτσι ένα αρνητικό κλίμα, να το πω, με τις αποχωρήσεις των Πελεκούδα και κυρίως του Κουμεντάκη χθες που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Αλλά πάω και είδαμε ότι άμεσα έτσι, απαντά μεταγραφικά, ας το πούμε έτσι. Εσείς μέσα από την ομάδα, πώς το εισπράττετε αυτό? Θα σας πω πώς το εισπράττω. Χθες, επειδή ήμασταν περίπου 13 ώρες σε ένα χώρο, στο χώρο, θα έλεγα, στο γραφείο του Πρόεδρου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, του κ. Κατσαρή, μέχρι να τελειώσουμε από το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ που τελειώσαμε οριστικά με το θέμα της μεταγραφής του παιδιού, Τζούριτ, υπόθηκαν πολλά και συζητούσαμε πολλές ώρες. Ήμασταν οι τρεις μας, εγώ, ο κ. Κατσαρής και ο κ. Τσαλόπουλος. Θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα που συνέβη, με το που συμβαίνει γενικότερα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, είναι συνυφασμένο με τη γενικότερη έτσι, συμπεριφορά του μέσου Έλληνα, οπαδού και του ειδικότερα του ΠΑΟΚΣΥ. Δηλαδή, ξέρετε, η απογοήτευση και ο ενθουσιασμός είναι σε μια κλωστή κινούνται. Από τη μία φάση περνά στην επόμενη. Ακριβώς αυτό συνέβη. Δηλαδή, κάποια στιγμή έβλεψε κατά τα social ότι θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που διάβασα κάποια στιγμή χθες, ας παίξουν τώρα ο Τσαλόπουλος με τον Παϊσιάδη οι δυο τους, ας πούμε, να παίξουν. Και το βράδυ νομίζω από τον ίδιο που σχολίασε αυτό το τέτοιο έλεγε πώς έγινε αυτή η μεταγραφή, πώς πήρε αυτό το παίκτη. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εντάξει, ο κόσμος έτσι είναι, αποθαρρύνεται, ενθουσιάζεται, αλλά εμείς κινούμαστε βάσει ενός σχεδιασμού που εδώ και θα έλεγα αρκετές μέρες έχουν χαράξει. Παίρνουμε κάποιες έτσι, επιλογές του προπονητή στο επίπεδο ιδιαίτερα των ξένων αθλητών που είναι βασικές. Σε αυτά που υπάρχουν στα παιδιά που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ και εκεί παίρνουμε το και του προπονητή για τις ανανεώσεις. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και κανένας λόγος έτσι, για το αν ο ΠΑΟΚ θα έχει μια ομάδα που θα διεκδικήσει στόχους και τίτλους την επόμενη χρονιά. Σε κανέναν μας δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η ανησυχία και νομίζω ότι και εμείς κινούμαστε έτσι μέσα από την ηρεμία που πρέπει να έχεις για να πετυχαίνεις στόχους έτσι μεταγραφικούς, αλλά και από την λογική του τι ισχύει στο επίπεδο των οικονομικών μας, αλλά και των διατηρημένων, ας πούμε, αθλητών που είναι στην αγορά. Επειδή ακούστηκαν διάφορα ονόματα τις τελευταίες ημέρες, από πλευράς Κούβας να περιμένουμε ίσως κάποια κίνηση να γίνει από εκεί, ακούστηκε το όνομα του Κάλβο για παράδειγμα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο χθες κάποια στιγμή νομίζω μου τηλεφωνήσανε και το είπα αυτό. Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι στο θέμα του Κάλβο και του Σεπέδα, που είναι δύο αθλητές που είχαν το θέμα αυτό το δικαστικό και της φυλάκησης πριν από περίπου 2 χρόνια στη Φιλανδία, ότι ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα με την έκδοση βίζας τους για να μπουν στην Ευρώπη και δεν δικαιούνται ακόμα να μπουν στην Ευρώπη γιατί έχουν την καταδικαστική απόφαση την προηγούμενη. Σε αυτό το ΠΑΟΚ κινείται με ένα δικηγορικό γραφείο εδώ και 1,5 χρόνο για να μπορέσει να πάρει αυτή την άδεια εισόδου τους στην Ευρώπη. Και όταν γίνει αυτό, μετά θα δούμε τη διαδικασία του πώς θα ενταχθούν στην ομάδα τα παιδιά αυτά. Αλλά προς στιγμή δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, ειδικά με αυτά τα δύο παιδιά. Τώρα, από το θέμα των κουμπανών αθλητών που είναι διαθέσιμοι για να έρθουν και βάσει τις σχέσεις που έχει ο ΠΑΟΚ με την Κουβανική Ομοσπονδία, είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να έχουν και από εκεί κάποιους αθλητές. Αν ίσως, δηλαδή το προπονητής με πει, το Χιμένες okay, υπάρχει θέμα? Ορίστε. Με το Χιμένες, για παράδειγμα, υπάρχει θέμα? Κοιτάξτε, ο Χιμένες είναι ένας αθλητής που τον αγαπάει ο κόσμος, τον έχει ζήσει 2 χρόνια. Είναι ένα παιδί που και η παρουσία του και ο ενθουσιασμός του και οι ικανότητές του φυσικά οι αγωνιστικές
έτσι ταιριάζουν με, το, με τη φύση του μέσου ΠΑΟΞΗ. Και είναι ένα παιδί που, αν και ο προπονητής πει το OK, θα μπορούσε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τελειωμένο, αλλά σας λέω τα δεδομένα που υπάρχουν. Απασχολεί, είναι ένας παίκτης που απασχολεί. Ακριβώς. Και αναμένονται νεότερα. Να πάμε τώρα στο νέο προπονητή. Έτσι είστε λίγες μέρες συνεργάζεστε μέχρι στιγμής, αλλά έτσι η πρώτη εικόνα που σας δίνει... Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε για το παιδί, αυτό είναι το συγκεκριμένο παιδί, για καλό παιδί, δεν είναι παιδί, είναι νέο παιδί για προπονητή. Νέο στην προπονητική, έτσι, έτσι, κοντά, ναι. Έτσι, στην προπονητική. Για τον άνθρωπο, τον κύριο Στάνγκου, είναι ότι είναι ένας προπονητής νέος, ο οποίος προέρχεται από πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα του από το Τάμπρου, και όχι με το δυνατότερο ρόστερ στο ρουμανικό πρωτάθλημα, νομίζω με το τρίτο ρόστερ, αν θυμάμαι καλά. Άρα είναι μια σημαντικότερη επιτυχία, αν το δούμε και από αυτή την πλευρά. Είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζει καλά το ευρωπαϊκό βόλεϊ και τους ευρωπαίους αθλητές γενικότερα. Είναι πολύ ενημερωμένος από ό,τι γνωρίζω εγώ στο θέμα του σύγχρονου βόλεϊ. Και μένει να δούμε πώς θα κουμπώσει όλο αυτό το εγχείρημα με τον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά και η διοίκηση γενικότερα ευχόμαστε να είναι το αποτέλεσμα αυτού που όλοι επιθυμούν. Για τις ανανεώσεις που είπατε και εσείς νωρίτερα, ανανέωσε ο Τακουρίδης, ανακοινώθηκε επίσημα. Περιμένουμε κάποιες άλλες ανακοινώσεις, ίσως και άμεσα. Για παράδειγμα, έχουν ακούσει το όνομα των Κωνσταντινίδη και ότι είναι πολύ κοντά του. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά η ανανέωση του Κωνσταντινίδη. Για να λάθος. Τώρα δεν ξέρω αν θα προχωρήσει άμεσα αυτές τις μέρες σε κάτι άλλο, αλλά ξέρω ότι επίσης πολύ κοντά είμαστε στο να ανακοινωθεί σε επόμενες ώρες, μέρες ο Κωνσταντινίδης. Τώρα από εκεί και πέρα σιγά σιγά βλέπουμε και προχωράμε. Για το Σακόγλου, επειδή ακούστηκε και το συγκεκριμένο όνομα τις τελευταίες ώρες, ότι πρόκειται να ανανεώσει. Όχι, για το Σακόγλου ακόμα δεν έχει τελειώσει κάτι. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία οριστική. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Γενικότερα, πάντως, ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά θα κινηθήσει και από την ευρωπαϊκή αγορά κάποιες ομάδες να. Φυσικά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, όλα είναι στο βόλεϊ, είναι μια αλυσίδα η οποία είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται. Βάσει καταρχήν του τι θα έρθει σαν απόφαση, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει μια σημαντική σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας, μεταξύ της ΕΣΑΠ, της Ένωσης των Παικτών και της Ομοσπονδίας, του Βόλεϊ, όπου θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ξένων παικτών. Η καταρχήν απόφαση της Λίγκας είναι να ισχύσει ό,τι και πέρυσι, δηλαδή 5 κοινοτικοί και 4 εκτός ζώνης Ευρώπης. Δηλαδή ένα από τα δύο να επιλέξεις. Ή να παίξει με 5 Ευρωπαίους, ή αλλιώς αν έχεις έστω και έναν εκτός Ευρώπης, να πας μέχρι 4 ξένους συνολικά. Πέρυσι αυτό το έκανε μόνο ο Ολυμπιακός. Αλλά έγινε την τελευταία στιγμή, γι' αυτό και θεωρήθηκε από πλευράς μας unfair. Επειδή έγινε την τελευταία στιγμή. Τώρα θα γίνει στην αρχή των μεταγραφών, δηλαδή πιστεύω μέχρι τρεις εβδομάδες να έχει πάρθει η οριστική απόφαση. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ομάδες όλες θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν λογικά και με συνέπεια στο τι θέλεις να κάνεις μέσα στο πρωτάθλημα, με το ρόστερ σου. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι ενδεχομένως και κάποιες αποφάσεις μεταγραφών, τόσο από κάποιες ομάδες, όσο και από κάποιους προπονητές περισσότερο, να πάρουν λίγο βάθος χρόνου, γιατί πρέπει να έχουμε οριστική απόφαση, γιατί θα ισχύσει με τους ξένους. Δηλαδή δεν μπορείς να πας. Αν πούμε σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ κλείνει μία πεντάδα Ευρωπαίων ή μία τετράδα ξένων αθλητών εκτός Ευρώπης, και αύριο ισχύσει κάτι άλλο, ενδεχομένως μπορεί να βρεθούμε στο σημείο να θέλουμε να αφήσουμε παίκτη ελεύθερο. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κλείσουμε με αυτά τα πράγματα, προτού έχουμε μια οριστική απόφαση γιατί θα ισχύσει. Ναι, σαφώς. Η θέση του ΠΑΟΚ όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Εμείς ταχθήκαμε υπέρ του να ισχύσει ό,τι και πέρυσι. Δηλαδή, ή να έχεις 5 Ευρωπαίους, ή να έχεις μέχρι 4 ξένους στο ανώτερο εκτός ζώνης Ευρώπης. Ωραία, είστε και πρώτος αντιπρόεδρος στην ΕΣΑΠ πλέον, να σας συγχαρούμε φυσικά και γι' αυτό. Ευχαριστώ, καλά. Το πρωτάθλημα φέτος έτσι έχει δημιουργηθεί εντύπωση με την εμπλοκή του κ. Γιαννακόπουλου στον Παναθηναϊκό, με την επιστροφή της ΣΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι ενισχύονται, ότι θα έχουμε ίσως ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων σίγουρα, των τελευταίων αρκετών χρόνων. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Εντάξτε. Ναι, συμμετέχουν τα 4 μεγάλα brand name του ελληνικού αθλητισμού και είναι κάτι που το είπα και μετά τις εκλογές και την μέρα. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να αποδείξει το ελληνικό βόλεϊ ότι μπορεί να κάνει ένα υψηλή στάθμης πρωτάθλημα, υψηλών προδιαγραφών, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικό, όσο και σε επίπεδο θέασης και τέλεσης αγώνων. Αυτό σημαίνει να μην ποδοσφαιροποιήσουμε το κλίμα και τα γήπεδα,
να γίνουν μεγάλα παιχνίδια μεταξύ αυτών των μεγάλων τεσσάρων ομάδων που αναφέρατε θα συμμετέχουν και οι τέσσερις ταυτόχρονα φέτος στο πρωτάθλημα και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κρατάμε το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ σε ζηλευτή θέση. Mm-hmm. Γιατί όπως είπατε και εσείς και ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι φέτος μπαίνει δυναμικά στο πρωτάθλημα και η ΑΕΚ είναι ένα μεγάλο όνομα που επιστρέφει και από ό,τι ξέρω ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο σχεδιασμό της, αλλά θα ήθελα να φέρω και τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής φέτος συμμετέχει στην Ευρώπη, πήρε την ευκαιρία που του δόθηκε με τη μη συμμετοχή της Σύρου και της Κηφισιάς. Ο Ηρακλής δέχτηκε τη συμμετοχή του στην Ευρώπη. Και ο Ηρακλής κουβαλάει και αυτός ένα πολύ βαρύ όνομα στο χώρο του βόλεϊ. Και ο Ηρακλής δηλαδή θα αποτελέσει μια καινούργια δύναμη στη νέα χρονιά μέσα στο ελληνικό βόλεϊ. Άρα νομίζω ότι είναι μια πεντάδα ομάδων. Είναι την ευκαιρία να αποδείξουμε όσα σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Βεβαίως. Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συμμετοχές τώρα, χθες έγινε γνωστή η απόφαση του Ολυμπιακού να συμμετέχει τελικά στο CEF Cup. Τώρα θα αναμένουμε την απόφαση της 26 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, για το αν ο ΠΑΟΚ θα μπει απευθείας στους ομίλους του Champions League ή θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Είναι μια βαθμολογία ranking των ομάδων, στην οποία προς στιγμή όπως φαίνεται ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Πιθανότατα θα πάρουμε τη θέση δηλαδή της απευθείας των ομίλων. Αλλά σε οποιαδήποτε διαφορετική περίπτωση προκύψει από κάποια μη συμμετοχή ομάδων άλλων χωρών και έρθει από κάτω ομάδων με υψηλότερο ranking από τον ΠΑΟΚ και πάρει την απευθείας συμμετοχή στους ομίλους αντί του ΠΑΟΚ, θα παίξουμε στον προηγούμενο γύρο των ομίλων. Αλλά το πιθανότερο, όπως φαίνεται προς στιγμή, γιατί δεν φαίνεται να αποχωρεί κάποιο από τις ομάδες χωρών που μας περνάει στο ranking, φαίνεται ότι μάλλον θα είμαστε απευθείας στους ομίλους. Αυτό φυσικά, όπως είπατε, θα κρυφθεί νομίζω 24-26, κάπου εκεί έχει μια επιτροπή τη CV, τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βόλεϊ, που κρίνει αυτή την. Τις ομάδες του Champions League και εκεί θα έχουμε θετική απόφαση. Οπότε οι πιθανότητες είναι υπέρ του ΠΑΟΚ για να είναι απευθείας στους ομίλους και ίσως αυτή τη χρονιά διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Πέρα από τους εγχώριους στόχους. Όταν έχεις εντάξει στην ομάδα σου παιδιά σαν τον Τζούριτ, φυσικά κοιτάς και παραπάνω. Αυτό είναι λογικό. Γιατί αν εκτιμήσουμε ότι πέρυσι δεν περάσαμε τον όμιλο για κάποια σετ, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μια πολύ ευνοϊκή κλήρωση πέρυσι, έτσι ήταν πάρα πολύ καλή η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Σπάνια μπορεί να συμβεί να έχεις μια τόσο καλή κλήρωση. Αλλά εμείς φέτος ελπίζουμε αυτό το πράγμα να το κερδίσουμε με το ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Mm-hmm. Οπότε γιατί να μην κοιτάμε τουλάχιστον την πρόκριση στον όμιλο, δηλαδή να περάσουμε από τη φάση των ομίλων στην επόμενη φάση, τον νοκάουτ. Βέβαια, σαφώς. Ωραία, κύριε Παϊσιάδη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, ένα μήνυμα στον κόσμο για το τι να περιμένει από εδώ και πέρα συνέχεια του καλοκαιριού. Το μήνυμα στον κόσμο είναι ότι νομίζω η διοίκηση θα δώσει το κάτι παραπάνω στο να πείσει τον μέσο ΠΑΟΞΥ φύλαθλο να σπάσει ξανά το ρεκόρ των διαρκείας στην Ελλάδα που το κατέχει ο ΠΑΟΚ από πρόπερση. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει η διοίκηση και δεν είναι ότι περιμένουμε τα λεφτά του κόσμου για να δράσουμε σε επίπεδο έτσι μεταγραφών ή της βιωσιμότητας της ομάδος. Είναι ότι ο κόσμος όταν έρχεται δίπλα και στους αθλητές και στην ομάδα αυτή που πάμε να δημιουργήσουμε νιώθουμε όλοι ότι είμαστε μέσα στο μεγαλείο του ΠΑΟ. Mm-hmm, αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Θέμα στήριξη. Και επειδή αναφερθήκατε στα διαρκεία, σε πότε αναμένουμε ανακοινώσεις, ίσως οι τιμές, πότε θα κυκλοφορήσουν. Μέσα στην εβδομάδα που τρέχει το πολύ, το διήμερο της πρώτης άλλης εβδομάδας μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις και για τις τιμές και για τη διάθεση των εισιτηρίων. Mm-hmm, πότε αναμένετε και αυτό για τον κόσμο. Κύριε Παϊσιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτός ήταν ο Κώστας Παϊσιάδης, αντιπρόεδρος του ΤΑΠΑΟΚ και εδώ και λίγες μέρες πρώτος αντιπρόεδρος και στην ΕΣΑΠ. Ξεκάθαρος, σαφέστατος για όλα τα ζητήματα που αφορούν το βόλι του ΠΑΟΚ. Με τις εξελίξεις εκεί να προχωρούν, ανακοινώθηκε χθες η μεγάλη μεταγραφή του Τζούριτς. Μας μίλησε και για τις υπόλοιπες κινήσεις που πρόκειται να γίνουν. Αυτά για το πρώτο μέρος της σημερινής Full Επίθεσης. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φουλ επίθεση μέρος δεύτερο στο Λίμπερο 107,4. Ας συνεχίσουμε με μπάσκετ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Από εκεί όπου αποχώρησαν σήμερα, πέταξαν πριν λίγο από το αεροδρόμιο Μακεδονία, οι Αμερικανοί της ομάδας, ο Τζάκσον, ο Γκος, ο Τζόουνς και ο Πέντεουεϊ. Ο Κρουμπάλι αναμένεται να αναχωρήσει την Πέμπτη. Εμείς όμως θα συνομιλήσουμε με έναν Έλληνα παίκτη της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τον Λίνο Χρυσικόπουλο. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Τι γίνεται, τι κάνεις? Όλα καλά, στο καράβι για Κέρκυρα. Ξεκίνησες διακοπές κατευθείαν, έτσι, το Σάββατο τελείωσε η σεζόν. Δύο μέρες, μη φανταστείς, αφού πρέπει να γυρίσουμε τώρα, ξεκινάνε υποχρεώσεις με την εθνική την άλλη εβδομάδα. Είσαι στην προεπιλογή, έτσι? Ναι. Φαντάζομαι όνειρο να κληθείς κιόλας για τα παιχνίδια με Ισραήλ και Εστονία. Αδιαφυσβήτητα, αδιαφυσβήτητα, ναι. Λίνο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι πιο έτσι, δυσάρεστο. Υπήρχε σήμερα το πρωί δυσάρεστη είδηση της ημέρας, ο θάνατος του Βασίλη Βουρτζούμη. Είχατε συνεργαστεί στον Άρη, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αν ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο από αυτού. Εντάξει, δυστυχώς είναι μαύρη μέρα για τον μπάσκετ σήμερα. Ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος. Όλες τις δυσκολίες τις έβλεπε πάντα με το χαμόγελο. Ό,τι και να πω εγώ είναι λίγο, τα λόγια δεν. Δεν μπορούν να αποτυπώσουν σε καμία περίπτωση με αυτό που ήταν ο Βασίλης. Και να πω, ελάφρυνανε το χώμα που το σκεπάζει. Έτσι, η ζωή συνεχίζεται. Συλληπιτήρια φυσικά στους δικούς τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα στα αγωνιστικά περισσότερο. Η σεζόν τελείωσε μετά από 50, περισσότερους από 50 αγώνες φέτος. Κουραστική σεζόν, έτσι. Κάπου εκεί, μεγάλη, πολύ μεγάλη σεζόν. Ναι. Τι κρατάς, έτσι, σαν ένα μίνι απολογισμό, αν ξεκινήσουμε για να κάνεις. Το πιο σημαντικό κρατάω είναι η αντίδραση που είχε η ομάδα στα δύσκολα. Μπορέσαμε να αντιδράσουμε και από μια πολύ άσχημη κατάσταση βρεθήκαμε να επιτυχάνουμε σχεδόν όλους τους στόχους μας. Τότε στην αρχή, στα δύσκολα, στο πολύ κακό ξεκίνημα, έτσι, με τις αρκετές ήττες, πώς ήταν το κλίμα στην ομάδα? Υπήρχε, φαντάζομαι, απεσιοδοξία για την σεζόν ή πιστεύατε στους εαυτούς, πιστεύατε ότι θα γυρίσει η κατάσταση? Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο κλίμα, αλλά επειδή εμείς τα παιδιά είμαστε, τα παιδιά και όλοι όσοι ήταν στην ομάδα, βλέπαμε καθημερινά τον αγώνα που κάναμε, τις προπονήσεις, το αίμα και τον υδρότα που χύναμε καθημερινά στο γήπεδο, ξέραμε ότι δεν ήταν φυσιολογικές αυτές οι εμφανίσεις και ότι ανά πάσα στιγμή αυτό θα γυρνούσε. Γι' αυτό και δεν τα παρατήσαμε. Είπαμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Επειδή ήσουν και πέρσι στην ομάδα και γινόταν πολύς λόγος τότε ότι μεγάλο ρόλο σε αυτή την δύσκολη αρχή έπαιζε η αλλαγή προπονητή. Ήταν έτσι, έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο αυτό? Ότι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε πολλά χρόνια το Σούλη, τον Μαρκόπουλο στον πάγκο. Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία επηρέασε τόσο πολύ? Εντάξει, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα καινούριος προπονητής, καινούριος τρόπος παιχνιδιού, καινούργιοι παίχτες, σχεδόν όλη η ομάδα άλλαξε. Δεν θα ήταν και φυσιολογικό, θεωρώ, να ξεκινήσει. Εντάξει, ήταν κακές ήττες, γιατί χάσαμε από κάποιες ομάδες που δεν πρέπει να χάσουμε, αλλά παρόλα αυτά δεν το θεωρώ παράλογο το κακό ξεκίνημα σε μια καινούρια ομάδα, τόσο καινούρια όσο εμείς. Για να πάμε τώρα από την αρχή στο φινάλε, το πιο πρόσφατα γεγονότα. Περιμένατε ότι η σειρά με τον Προμηθέα θα τελειώσει εύκολα? Στα δύο μάτια τα εκτός δεν ήταν και ιδιαίτερα εύκολα, αλλά δείξατε με εμφαντικό τρόπο ότι είστε καλύτεροι και ότι καθαρίσατε τη σειρά με 3-0 άνετα σχετικά. Εντάξει, η σειρά των play-off ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι μέσα στη σεζόν. Ήταν διαφορετική η προσέγγιση, είχαμε περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε για το ματς. Σε συνδυασμό και με τις... είχε ο Προμηθέας καλός, κακά τα ψέματα, είχε πάρα πολλές απουσίες παραπάνω από εμάς. Τώρα ότι κυρίως αυτό ήταν ο λόγος που τελείωσε η σειρά τόσο εύκολα. Η προηγούμενη σειρά των ημιτελικών με τον Παναθηναϊκό, εκεί σας άφησε έτσι ίσως ένα ότι θέλατε το κάτι παραπάνω, θέλατε έστω τη μία νίκη να δείξετε ότι... Ναι, το μία νίκη μέσα στην έδρα μας. Δυστυχώς αυτές οι ομάδες, αν χάσεις έστω και 2 λεπτά τη συγκέντρωσή σου, μπορούν να σε τιμωρήσουν με 20 και 15 πόντους μέσα αυτό 2 λεπτά. Αυτό συνέβη και στο τελευταίο μάτι μέσα στο Παλατάκι, εκεί που το μάτι ήταν η Σουβαλία, μέσα σε ένα αντίλεπτο στο 35 και μετά τελείωσε το μάτι. Τι να κάνω. Στη νίκη με τον Ολυμπιακό πάντως δείξατε ότι ήταν ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ φέτος και ίσως
αν είχατε τον Ολυμπιακό, βέβαια μετά αν δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις στο μπάσκετ, ναι, αλλά πιστέψατε ίσως ότι με τον Ολυμπιακό θα μπορούσε να είναι πιο μικρή η ψαλίδα ώστε να διεκδικήσετε κάτι? Το πιστέψαμε, ναι. Πιστέψαμε ότι ίσως μια νίκη στην άνομα θα μπορούσαμε να την είχαμε πάρει με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Να πάμε τώρα στο κομμάτι της Ευρώπης. Την ΑΕΚ την κερδίσατε φέτος 4 φορές σε 4 παιχνίδια. Μέσα έξω, στο ΆΚΑ, στο Παλατάκι και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο σε όλα τα μάτς. Η πορεία της στην Ευρώπη όμως, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να προχωρήσει περισσότερο. Σας αφήνει έτσι μια πικρία, να το πω πάλι, απογοήτευση ότι γιατί όχι και εμείς. Θες να μου ξανακάνεις μια φορά την ερώτηση? Ναι, ναι. Αναφέρθηκα ότι κερδίσατε την ΑΕΚ 4 φορές σε 4 παιχνίδια με εμφαντικό τρόπο. Δείξατε και στα 4 ότι είστε καλύτεροι. Αλλά στην Ευρώπη η ΑΕΚ κατέκτησε το Champions League, εσείς δεν προχωρήσατε τόσο όσο θα θέλετε και ίσως και θα μπορούσατε. Σας αφήνει αυτό έτσι μια πικρία, ίσως σας δίνει και ένα έξτρα κίνητρο για τη νέα χρονιά, ότι μπορείτε να κυνηγήσετε το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη? Και τα δύο πιστεύω. Πικρία γιατί... Πικρία και κίνητρο και είναι ο δύο λόγος ακριβώς. Η εμφάνισή μας με την Κασίακα, που χάσαμε αυτή τη μεγάλη διαφορά. Ενώ δείξαμε ότι μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι παραπάνω και να περνούσαμε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι είχε πάρα πολύ ικανούς παίχτες και σε συνδυασμό με την τύχη που είχε πέρασε και το κατάκτησε. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έγινε και το Final Four μέσα στην Αθήνα δεν υπήρχε περίπτωση να το έχανε. Mm-hmm. Είσαι τώρα 2 χρόνια στην ομάδα, αν εξαιρέσουμε το προηγούμενο πέρασμά σου το 2013, και θα είσαι άλλα 2, έτσι, με βάση το συμβόλαιό σου μέχρι το 2020. Ναι. Θεωρείσαι από τα παιδιά που είναι στο βασικό κορμό αυτής της ομάδας, θέλει να χτίσει ο ΠΑΟΚ. Πόσο σημαντικό είναι έτσι να διατηρηθεί μεγάλο μέρος του φετινού ρόστερ για να χτίσει ο ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό? Σκέψου ότι αν διατηρηθεί το μεγαλύτερο μέρος του κορμού, ίσως να αποφύγουμε το ενδεχόμενο κακής αρχής στην νέα σεζόν όπως φέτος για παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι θα κερδίσεις χρόνο να προσθέσεις πράγματα και όχι να ξεκινήσεις από το μηδέν. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί που έρχονται, είδαμε ας πούμε τον Bente Wiener να έρχεται στα μέσα της σεζόν και να μπαίνει πολύ γρήγορα στο κλίμα, να προσαρμόζεται, να δίνει πράγματα στην ομάδα. Φροντίζετε κι εσείς γι' αυτό ίσως να τους βάλετε έτσι στο κλίμα? Ναι, είχαμε το ευτύχημα φέτος να έχουμε πολύ καλά παιδιά, πολύ συνεργάσιμα παιδιά, παιδιά που δουλεύουν σκληρά μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι και εμείς βάλαμε το λιθαράκι μας, ώστε οι Αμερικάνοι που έρχονται στην ομάδα να προσαρμόζονται πιο εύκολα. Mm-hmm. Για το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ υπάρχει τα τελευταία χρόνια γενικότερα, έτσι, έχει αποκτήσει πολύ θετική φήμη ότι είναι ένα πολύ μπασκετικό περιβάλλον με όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα. Φαντάζομαι το έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια και θεωρώ ότι αυτό είναι και ο κυριότερος λόγος που εμφανίζει το ΠΑΟΚ έτσι όπως εμφανίζεται. Mm-hmm. Επιδρά και στην ομάδα δηλαδή αυτό, στην αγωνιστική της εικόνα. Λινό, μας ακούς? Ναι, σας ακούω, ναι. Θέλω να πω ότι αυτό έχει αγωνιστική επίδραση. Δεν κατάλαβα τι μου. Τώρα που είχε πέρα βέβαια, η τρίτη θέση είναι το ταβάνι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ την κατέκτησε πάλι φέτος. Τι παραπάνω μπορεί να περιμένει ο κόσμος στη νέα σεζόν? Γιατί σίγουρα ο κόσμος θέλει τίτλους, τρόπαια, έτσι, όσο ικανοποιημένος και αν μένει με μια τρίτη θέση. Καλώς ή κακώς, όπως είπες, είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Για μας αυτή η τρίτη θέση είναι ένα μικρό πρωτάθλημα για μας. Θεωρώ ότι καλύτερη σεζόν του χρόνου θα είναι μια ίσως καλύτερη πορεία στο πρωτάθλημα και μια καλύτερη πορεία σίγουρα στο κύπελλο. Θεωρώ για να μπεις φίνα στους δύο μεγάλους θέλει πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές. Είναι ακόμα δύσκολο θεωρώ για κάποια ομάδα να σπάσει αυτό το δίπολο. Mm-hmm. Στην Ευρώπη ίσως ο Champions League ΠΑΟΚ του χρόνου θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, πιστεύεις? Ναι, πιστεύω πως ναι. Όπως αυτή η χρονιά για μας ήταν πολύ διδακτική. Mm-hmm. Είσαι ακόμη βέβαια, όχι σε μεγάλη ηλικία, αλλά έχεις κάποια εμπειρία.
από την καριέρα ναι. στο μπάσκετ. Έτσι, από αυτή τη σεζόν που πέρασε τον ΠΑΟΚ, τι θα κρατήσεις, έτσι, κάτι ξεχωριστό που θα σου μείνει. Πέρα από την, φαντάζομαι ήταν μεγάλη επιτυχία και ότι είσαι στην προεπιλογή της εθνικής ομάδας για πρώτη φορά. Πέρα από αυτό, ναι. στον ΠΑΟΚ, από τη σεζόν που έκανες με τον ΠΑΟΚ, τι κρατάς κυρίως. Το ότι η ομάδα αντέδρασε. Πιο σημαντικό θεωρώ στον αθλητισμό είναι αυτό. Γιατί κακές μέρες θα έχουμε όλοι. Το θέμα είναι να αντιδράσει στα δύσκολα. Και η ομάδα, σε σημαντικό επίπεδο, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το πέτυχα φέτος. Και όσον αφορά τώρα τους προσωπικούς σου στόχους και φιλοδοξίες, φαντάζομαι η κλίση στην εθνική ομάδα. Εννοείται. Να καταφέρω να είμαι στη δωδεκάδα. Λίνο, στο εύχομαι πραγματικά και συγχαρητήρια και για όλη αυτή τη σεζόν που καταφέρατε να κάνετε φέτος με τον ΠΑΟΚ. Καλή ξεκούραση τώρα, καλές διακοπές. Να καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτός ήταν ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ο καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετά το πολύ κακό ξεκίνημα στην σεζόν που ολοκληρώθηκε. Και ο ίδιος ανέβασε αρκετά την απόδοσή του μετά τα μέσα της σεζόν, κυρίως όταν και ολόκληρη ομάδα του ΠΑΟΚ άρχισε να βελτιώνεται αισθητά και να δείχνει πολύ καλύτερη αγωνιστική παρουσία. Ο Λίνος Χρυσικόπουλος φυσικά έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020 με τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα είναι από τους παίχτες του βασικού κορμού που θα συνεχίσουν και του χρόνου στο ρόστερ στη νέα ομάδα. Όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, στα ποδοσφαιρικά φυσικά υπάρχει αναμονή για τις μεταγραφικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Ο Χατσερίδης έφτασε χθες, δείπνησε με τον Γιώργο Σαββίδη το βράδυ. Ήταν η πρώτη αύξηση της πρώτης μεταγραφής του ΠΑΟΚ για το φετινό καλοκαίρι. Φυσικά οι μέρες πλησιάζουν για την έναρξη των προπονήσεων του ΠΑΟΚ και συνέχεια της βασικού σταδίου της προετοιμασίας για την νέα σεζόν. Είπαμε στις 19 Ιουνίου αρχικά είναι η κλήρωση όπου ο ΠΑΟΚ θα μάθει αν θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία. Στις 20 Ιουνίου είναι η πρώτη της ομάδας, η πρώτη συγκέντρωση για την νέα σεζόν και στις 22 οι Ασπρόμαυροι θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία και το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, το οποίο θα είναι χωρισμένο σε δύο μέρη φέτος. Νεότερα φυσικά αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι Τούρκοι επιμένουν με σενάρια για τον Τζαλ Μακάμπος. Πρόσθεσαν και την Γκεζδέπε σήμερα, τονίζοντας ότι με δημοσιεύματα ότι ενδιαφέρεται και αυτή για τον εξτρέμ του δικεφάλου, τον Αγκολέζο εξτρέμ. Αναμένονται νεότερα στις επόμενες ημέρες. Εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε όλα καθημερινά φυσικά. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 όπως κάθε μεσημέρι. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.